Είχε τέτοια παιδική χαρά. Πρώτη φορά βλέπω. Περνάω 20 χρόνια από εδώ. Και μείνει από τα δέντρα. Θα φέρω την ευγενία εδώ πέρα. Μαλακία, να τα βγάλουμε τα δέντρα. Γιατί να βγάλουμε τα δέντρα. Αν είχαμε τον Κακλαμάνι, θα τα είχαμε βγάλει τώρα. Ποιο του γαμπάει, όλο αυτό. Του καραγκιόζει. Λοιπόν. Βλέπω μια αγωνιστική. Χωρίς εκπλήξεις. Δηλαδή τα αποτελέσματα τα βλέπω. Αν θεωρήσεις, ας πούμε, ότι στα 8 μάτς βλέπω να σπάει ο Πανιώνης με την Κέρκυρα και Ξάνθη με τον Βόλο, αυτά, ας πούμε, δεν μπορεί να τα πει κανένας ότι είναι και έκπληξη, δεν είναι. Ο Πανιώνης, ο Κέρκυρα, πολλοί θα το δίνουν το σημείο του παιχνιδιού, τον Άσο δηλαδή. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ, θα το πάω στο over και στο διπλό. Όπως και για τις Ξάνθη με τον Βόλο. Διπλό γι' αυτό. Βλέπω αυτές τα δύο τα πάμ να γίνονται. Γιατί η Κέρκυρα έχει καλούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες και πολύ καλούς στην κόντρα. Πάρα πολύ καλή ομάδα στην κόντρα. Και ο Τσίγκας είναι γρήγορος, και ο Επστάιν είναι γρήγορος. Και ο Γιάντζης είναι γρήγορος. Και ο Μακρύς, ο κεντρικός σκάφος είναι καλός με το Σκορτίνι, σε καλή κατάσταση. Κουστάβο, ταχύτατος. Η καλή ομάδα. Εντάξει, τον Τενέ εγώ δεν θα τον έδιωχνα. Θα φανεί όμως αν κάνανε το σωστό ή όχι. Αλλά το Πανιώνιο με την Κέρκυρα όσο το δίνουν να σου είναι επικίνδυνη. Είναι πολύ καλή ομάδα η Κέρκυρα. Πιστεύω θα κάνει γκολ, θα κάνει το over μέσα στη Νέα Σμύρνη. Και το βλέπω το μάτς ως και 1-2. Λοιπόν, Ξάνθη Ολυμπιακός Βόλου διπλό. Καλύτερη ομάδα ο Βόλος από την Ξάνθη. Έχει γίνει τα Ξάνθη. Ομάδα της ισοπαλίας ο Βόλος. Έδρα δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει έδρα την Ξάνθη. Και εδώ διπλό. Τώρα το Παναθηναϊκό Σέρες, μίλησα με τον Πέτρο Θεοδωρίδη πριν από λίγο στο τηλέφωνο. Πάω για το διπλό, ρε είσαι τρελός. Κάτσε καλά του. Άσο, αν και αυτοί έχουν πολλά προβλήματα το Παναθηναϊκός, πιστεύω μόνο με τη φανέλα θα το πάρει το παιχνίδι εύκολα ή δύσκολα. Διπλό Καβάλο Ολυμπιακός. Λείπουν αρκετοί παίκτες από την Καβάλα και αμυντικά χαφ τα οποία κάνουν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση. Πάμε στο Άρης Τρίπολη. Εδώ νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα για τον Άρη. Θα σπάσει η ιστορία θα σπάσει η ιστορία στον Άσο. Είπε κάτι καλό ο Σιφάκης. Υπερβολικό, αλλά εν μέρη έχει δώσει αληθίες. Ότι ο Άρης στις κλειστές άμυνες δεν μπορεί. Ότι μπορεί στις άμυνες οι οποίες είναι ανοιχτές, στον χώρο δηλαδή. Εν μέρει έχει δίκιο, γιατί ο Άρης μπορεί να έχει παίκτες τεχνίτες, αλλά λόγω κακής ζωής έχουν χάσει αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά την ταχυδύναμή τους. Δεν είναι δηλαδή ταχυδυναμικοί ποδοσφαιριστές. Δίνω, φεύγω, κλειστό χώρο κτλ. Η Τρίπολη είναι ικανή να τους δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αλλά ο Άρης θα είναι παρασυρμένος από την άβρα της μεγάλης νίκης μέσα στην Αθλέτικο. Επίσης βλέπω χ το παιχνίδι της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω νικητή χ. Δύο ομάδες με προβλήματα. Η Λάρισα αδικείται με την βαθμολογική της θέση 100%. Χωρίς προπονητή. Με ψιλοκακό κλίμα, γιατί γίνανε κάτι μανούρες με τον Δερμιτζάκη. Αφιβητήθηκε λίγο ο πρόεδρος της ομάδος. Έβγαλε κάτι ανακοινώσεις. Οι υπόλοιποι φίλοι τα βάλανε με τους οργανωμένους. Δεν είναι καλό το κλίμα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή. Πιστεύω ότι είναι ένα ματς στο οποίο δεν θα παίρνει καλό ποδόσφαιρο, θα έχει πολύ γλωσσιά και θα μείνει στην ισοπαλία. Χ βλέπω και over το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ και βλέπω νικητή τον Ηρακλή με τον Εργοτέλη. Γιατί το λέω αυτό. Δεν παίζει σέντερ φορ ο Γιάκοβιτς. Πάει στο Σολτάνι εκεί. Από πίσω κάνει μια μαγιά και περνάει τον Παπαστεριανό αμυντικό χαφ με τον Τάνι. Γιατί? Για να δώσει τον Μπιτού και τον Μάρα θέση στην ίδια ευθεία. Του Γκαρσία και Μάρα με τον Σίσιτς παίζουν ακριβώς από πίσω, δίνοντας πολλά μέτρα τον Πιτού Γκαρσία. Αλλάζει τον αριστερό μπακ, βάζει τον Λίμα. Όχι, εγώ τον Λίμα τον πιστεύω περισσότερο από τον Καραπούλη. Δεν παίζει ο Κατσαμπής, ο οποίος κάνει τον τραυματία, γιατί τον κάνουν κριτική Ηρακλήδης. Δηλαδή λέει, έτσι είστε κουφάλες, με βρίζετε, με κάνετε, με κάνετε. Άτε, πάτσε με τον Κατσικά τώρα να παίξετε. Εγώ ζαλίζομαι, παίζετε με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό και με Εργοτέλη, και εγώ δεν παίζω καριόλιες, τους λέει. Πιστεύω ότι θα το πάρει ο Ηρακλής το παιχνίδι.
θα το πάρει ο Ηρακλής το παιχνίδι, γιατί αυτές οι αλλαγές σε κάθε θέση δημιουργούν μια καλύτερη κατάσταση και το γεγονός ότι η ομάδα θα είναι πιο γρήγορη, πιο τεχνική και πιο γρήγορη και πιο τεχνική με την απουσία του κακού σεντερφόρ Γιάκοψ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τα συνοψίζω. Ατρόμητος ΑΕΚ Χ και over. Ηρακλής Εργοτέλης άσος. Λάρισα ΠΑΟΚ Χ. Άρης Τρίπολη άσος. Καβάλα Ολυμπιακός διπλό. Παναθηναϊκός Έρης άσος. Και για εκπλήξεις, όσοι θέλουν, αν θεωρηθεί έκπληξη, το διπλό της Κέρκυρας με τον Πανιόνι και το διπλό του Βόλου με την Ξάδη. Εγώ θα τα παίξω. Έτσι όπως είναι. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε, παιδιά.